Βέβαια, το ξεκίνημα το δικό μου στη σημερινή συζήτηση, ευχαριστώντας σας για αυτή τη συνάντηση και για αυτή τη συμμετοχή που έχετε σήμερα εδώ, δεν θα είναι να βγάλω κανένα λόγο, όπως καταλαβαίνετε, ή να κάνω μια ομιλία αναλυτική. Οι θέσεις πάνω κάτω είναι γνωστές, τις ακούτε καθημερινά να τις προβάλλουμε όσο μπορούμε και με τις δυνάμεις που έχουμε και στη Βουλή και έξω από αυτή και στους μαζικούς φορείς των εργαζομένων και μέσα στους χώρους της παιδείας και εδώ στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας μέσω των οργανώσεών μας, των στελεχών, της δράσης που κάνουμε. Περισσότερο θέλουμε να σας ακούσουμε έτσι ώστε γνωρίζοντας και εμείς από τη μεριά μας τα προβλήματα, ζώντας αυτή την κατάσταση στην πράξη μέσα στη ζωή, περισσότερο να δυναμώσουμε τους δεσμούς μας, τις γνώσεις μας, να αναπτύξουμε παραπέρα και εμείς τον προβληματισμό μας και τις θέσεις μας, παίρνοντας υπόψη αυτά που θα μας θέσετε και σήμερα, έτσι ώστε να κάνουμε και πιο αποτελεσματική τη δράση μας μέσα στην κοινωνία, μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, μέσα στους συλλόγους, αλλά και παντού, και στη Βουλή και στην τοπική διοίκηση, στους δήμους, στις περιφέρειες. Η εικόνα που θέλει να δημιουργήσει γενικά η κυβέρνηση δεν είναι αυτή που βιώνει ο λαός μας στην πραγματικότητα. Ήδη σήμερα ακούσατε το απόγευμα, όσοι προλάβατε, να ανακοινώνονται πάνω από 7.000 κρούσματα, που είναι πολύ περισσότερα στην πραγματικότητα. Η πανδημία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα μέτρα υποτίθεται που παίρνει η κυβέρνηση είναι τα ίδια με αυτά που μας έφεραν σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και γέμισαν με κινδύνους, με ανησυχία ολάκερη την ελληνική κοινωνία. Την ίδια στιγμή αυτό που εμφανίζει η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση συνολικά, ότι όλα βαίνουν καλώς στα σχολιά μας, ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα ότι είναι πλασματική, δεν είναι και αυτή πραγματική, γιατί τα πρωτόκολλα λάστιχο που ουσιαστικά δημιουργούν και υποτίθεται βάζουν στην πράξη, κουκουλώνουν όλα αυτά τα προβλήματα, δεν τα επιλύουν. Ουσιαστικά τα σχολεία είναι απροστάτευτα και εδώ στη Δυτική Αθήνα, στους δήμους της περιοχής και αν πάρουμε υπόψη ότι και τα ποσοστά του εμβολιασμού είναι πάρα πολύ χαμηλά, μαζί με όλες τις δυσκολίες των υποδομών, το πώς είναι στιβαγμένα τα παιδιά μας μέσα στις τάξεις, μέσα στα σχολεία, δημιουργούν μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία πρέπει να αντιπαλέψουμε. Δεν μπορεί να κλείνουμε το στόμα, δεν μπορεί να καθόμαστε και να παρακολουθούμε από την τηλεόραση τι συμβαίνει. Πρέπει ουσιαστικά να βγούμε στους δρόμους του αγώνα, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί μας, μεταξύ μας, να ενωθούμε στο κίνημα και να τα αντιμετωπίσουμε.